Και να δώσω τον λόγο στον κύριο Νιτάκη, γιατί θα ήθελα να ακούσω τον κύριο Λιγερό αναλυτικότερα, για να δούμε γιατί επιλέχθηκε καταρχήν το θέμα αυτό της ανάπτυξης στρατηγικού τουρισμού εδώ στην Κρήτη και πώς εμπλέκεται και ο Δήμος Ηρακλείου. Κοιτάξτε, νομίζω ότι το θέμα του τουρισμού θα είναι κυρίαρχο τα επόμενα χρόνια, σαν βασικό όχημα για την έξοδο από την κρίση της εθνικής οικονομίας, αλλά αν θέλετε και για να βρει η τοπική κοινωνία ένα άλλο βηματισμό, ξεπερνώντας τα στερεότυπα τα οποία είχαμε μέχρι σήμερα με τον μαζικό τουρισμό όπως τον έχουμε γνωρίσει και πηγαίνοντας σε κάποιες άλλες μορφές, ποιοτικότερες, εναλλακτικές, πράσινες όπως λέει ο κύριος Γιγερός, οι οποίες συνάδουν και με την ταυτότητα της κρητικής κοινωνίας, που συνάδουν με την παράδοσή μας, με την ιστορία μας και αναδεικνύουν αυτό που είμαστε πραγματικά. Άρα λοιπόν είναι στρατηγική επιδίωξη και του Δήμου Ηρακλείου, γιατί αν θυμάστε κυρία Ανδρεάκη πριν από λίγο καιρό μία έρευνα έβγαλε το Ηράκλειο και προχθές το CNN αναφέρθηκε σαν ένα από τους 18 πλέον προορισμούς που το 2018 προτείνει παγκοσμίως και έκανε αναφορά στο Δήμο Ηρακλείου και στο Ηράκλειο σαν ένας βασικός πυλώνας που σύρει αυτή την ανάπτυξη, παρουσιάζοντας τη μεγαλύτερη ανάπτυξη στο City Break σε όλη την Ευρώπη. Άρα λοιπόν το Ηράκλειο δεν μπορεί να μείνει και ο Δήμος δεν μπορεί να μείνει αμέτωχος και να μην συνδράμει όλους τους φορείς που εμπλέκονται με τον τουρισμό, τους πράκτορες, τους ξενοδόχους, τα επιμελητήρια, όλους όσους έχουν να κάνουν αυτή την υπόθεση και να παίξει το ρόλο του, το ρόλο της σομπρέλας για να μπορέσουμε να πάμε στην επόμενη μέρα αυτού του διαφορετικού τουρισμού που έχει ανάγκη και η τοπική και η εθνική οικονομία. Έχει ανάγκη και υποδομών βέβαια και επειδή τον τελευταίο καιρό έχει μπει πολύ δυνατά στην κουβέντα, αν δεν κάνω λάθος, ήρθε και στο Δημοτικό Συμβούλιο το ζήτημα που αφορά στην δημιουργία επιτέλους μαρίνας στο Ηράκλειο. Ένα ζήτημα το οποίο και ο κύριος Μαυράκης, επειδή ασχολείται πολύ πιο ενεργά και με τα ζητήματα της θάλασσας, αλλά και ο υπόλοιπος κόσμος, το ζητούσε ως υποδομή. Είναι πιο κοντά από ποτέ, έχω την αίσθηση. Νομίζω ότι ζητά όλη η Ελλάδα και ο ναυτικός τουρισμός την δημιουργία μαρινών σε όλη την Ελλάδα. Πόσο μάλλον τώρα στην Κρήτη, όπου αν εξαιρέσουμε μια πολύ καλή υποδομή που υπάρχει στον Άγιο Νικόλαο, δεν υπάρχει κάτι το οποίο θα γίνει ελκυστικό, το οποίο θα είναι αν θέλετε ένας λόγος, ένα σημαντικό κίνητρο για τα εκατομμύρια των Ευρωπαίων πολιτών που έχουν ιστιοπλοϊκά και πηγαίνουν σε οποιοδήποτε άλλο νησί και κάνουν τις διακοπές τους και αφήνουν τα ωραία τους ευρώ και κάνουν πραγματικά ενός άλλου επίπεδου τουρισμό πλην της Κρήτης. Δηλαδή, αν πάει κανείς στη Λαπάλμα, αν πάει κανείς στην Κύπρο, αν πάει κανείς στη Μάλτα, στην Κορσική ακόμα, θα δει δεκάδες στα παράλια της Μικράς Ασίας. Καλά, και στο Ιόνιο να πάει, τα κλάματα. Και στο Ιόνιο, βεβαίως. Κύριε Μαυράκη, μέχρι πρότινος λέγαμε ότι εντάξει, δεν χρειαζόταν η Μαρίνα, γιατί το να διανύσεις μια μεγάλη απόσταση τόσων ναυτικών μιλίων από το κοντινότερο νησί που είναι, ας πούμε, η Σαντορίνη, είναι μια δύσκολη περιπέτεια για έναν εστιοπλό. Νομίζω ότι αυτό το πρόσχημα έχει πλέον καταρριφθεί ως συζήτηση. Ακριβώς. Αυτό είναι πλέον ένας μύθος. Γιατί αν βάλουμε το πρώτο μπράτσο που το λέμε έτσι στην ιστιοπλοϊκή ορολογία, που είναι τα 60 μίλια για να φτάσει στη Σαντορίνη, δεν είναι τίποτα μπροστά στη Μαγιόρκα, που το αμέσως επόμενος προορισμός είναι τα 120 μίλια. Άρα θεωρώ ότι δεν μπορεί ένα νησί που είναι 2,5 φορές μικρότερο από την Κρήτη να έχει αυτή τη στιγμή 20 μαρίνες, να αριθμεί περίπου 7.000 θέσεις και μία Κρήτη που είναι αντίστοιχου Βεληνικούς, έτσι, και τουριστικά, να μην διαθέτει τουλάχιστον 1.000 θέσεις αυτή τη στιγμή σε ολόκληρη την Κρήτη. Πιστεύω ότι μέσα και από αυτή την εκδήλωση προσπαθούμε να δώσουμε κάποιες κατευθύνσεις σε συνεργασία πάντα με όλους τους φορείς της πόλης μας, περιφέρεια, Δήμο Ηρακλείου, τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου, για να τους δώσουμε το στίγμα του ιστιοπλοϊκού τουρισμού και πώς θα πρέπει πραγματικά να συμβεί και να πραγματοποιηθεί ο ιστιοπλοϊκός τουρισμός. Που είναι μεγάλο θέμα, με ενημερώνει ο Γιάννης Καλλικάκης ότι είμαστε ξανά σε θέση να συνδεθούμε με τον κύριο Λιγερό. Οπότε βάζουμε και τον κύριο Λιγερό στη συζήτηση. Δεν ξέρω αν ακούγατε αυτά τα οποία έχουν προηγηθεί. Ναι, σας άκουγα και έχουν ενδιαφέρον, γιατί νομίζω ότι
και αυτό που είπε για το πρώτο μπράτσο έχει μεγάλη σημασία, γιατί επειδή γνωρίζω και τη Μαγιόρκα και την Κορσική, τα βλέπουμε συνεχώς αυτά τα θέματα, αλλά νομίζω ότι πρέπει και θα είναι ο ρόλος της διάλυσης να θέσουμε μερικά πιο σοβαρά θέματα, απλώς για να καταλάβουμε θεμελιακά πώς λειτουργεί. Είναι ότι πολλοί κριτικοί δεν έχουν την εντύπωση ότι ζουν σε νησί. Έχουν την εντύπωση ότι ζουν απλώς σε ξηρά. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε πολλούς κριτικούς που δεν δίνουν τόσο μεγάλη σημασία στο λιμάνι. Το ιστοπλοϊκό αναδεικνύει τον λιμάνι, λέγοντας ότι χωρίς λιμάνι δεν μπορώ να το προσεγγίσω. Άρα στην πραγματικότητα θέτει έναν προβληματισμό πιο θεμελιακό, είναι πώς κάποιος που ανήκει σε ένα νησί το οποίο είναι μεγάλου μεγέθους τελικά δεν χάνει την ιδέα ότι βρίσκεται σε μεσοθάλασσα. Γιατί αυτό που είπαμε για τη Μαγιόρκα είναι ότι είναι αρκετά μικρό το νησί για να μπορεί ο άλλος να το σκέφτεται συνεχώς ως νησί. Το ίδιο είναι και ακόμα χειρότερο βέβαια σαν αίσθημα για τη Μάλτα. Άρα λέω απλώς ότι άμα πάτε σε νησιωτικούς χώρους της Ελλάδος με πολύ μικρά νησιά, όλοι ξέρουν συνεχώς ότι βρίσκονται σε νησί και μερικές φορές και λόγω των προβλημάτων την ανατροφοδότησή του. Στην Κρήτη, όπως και στην Κύπρο, πολύ συχνά έχουμε ανθρώπους που μπορεί να είναι ακόμα και βουνίσιοι, όπως λέμε. Δεν θα πω περιοχές, γιατί φαντάζομαι ότι τις γνωρίζετε, οι οποίοι δεν δίνουν τόσο μεγάλη σημασία στη θάλασσα. Για μένα το λιμάνι το πράσινο και ο στρατηγικός τουρισμός μέσω αυτού του θέματος αναδεικνύει και την ποικιλία. Δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε τα ίδια πράγματα για όλους. Αυτό που ενδιαφέρει και τον ανθρώπινο εγκέφαλο είναι οι διαφορές. Μπορεί ο ίδιος άνθρωπος να θέλει να πάρει το αυτοκίνητο, να πάρει ένα λεωφορείο, στη συνέχεια να είναι σε ιστιοπλοείο, να μην μπαίνει καθόλου σε καράβι κλασικό ή αντιθέτως αμέσως μετά να φύγει με το ferry boat. Άρα αυτό που έχει σημασία είναι, έχει την ποικιλία της επιλογής ή έχουμε ένα πακέτο που είναι το ίδιο για όλους. Γιατί είναι αυτό που έχει βαρεθεί ο μαζικός τουρισμός, ένα πακέτο που δεν αλλάζει ό,τι και να γίνεται, το βραχιολάκι που δεν αλλάζει ό,τι και να γίνεται, και έχουμε βέβαια και μια τοπική προσέγγιση τύπου, αν εγώ είμαι αυτός που θα δώσω το βραχιολάκι είμαι μια χαρά, άμα δεν είμαι θα έχω πρόβλημα. Αλλά λέμε απλώς ότι η στρατηγική αναδεικνύει έξυπνες λύσεις, αναδεικνύει πράγματα τα οποία τα έχουμε ξεχάσει ακόμα και για την Κρήτη, κοιτάζουμε το θέμα και από την οικολογική πλευρά, γιατί δεν θέλουμε να υπάρχει εκμετάλλευση αλλά αξιοποίηση, και όπως το έχει κάνει και ο Δήμος Ηρακλείου, και νομίζω ο Πέτρος έχει πρωτοσταθεί σε αυτά και γι' αυτό το λόγο χαίρομαι πάνω ότι όταν είμαστε μαζί, ακόμα και μέσα στον κοινωνικό ιστό, ακόμα και μέσα στην πόλη υπάρχουν αλλαγές. Το γεγονός ότι έχουμε αλλάξει το κάστρο της θάλασσας, ότι έχουμε αλλάξει τις πύλες, ότι αυτά τα πράγματα έχουν ανακαινηθεί και τώρα δίνουν μια δυνατότητα αλλαγής, σημαίνει ότι πρακτικά το λιμάνι, το οποίο ουσιαστικά όταν ερχόμαστε από την θάλασσα είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουμε και είναι βέβαια το τελευταίο όταν την αφήνουμε, είναι αυτό που μπορεί να αποτελέσει έναν πόλο έλξης. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί ουσιαστικά υποστηρίζεται και από την ιστορία, γιατί ο Χάντακας είναι γνωστός σε όλη την Ευρώπη. Θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να το παρακολουθήσουν εκείνοι οι οποίοι θα βρεθούν κοντά σας στην διάλεξη. Εμείς ευελπιστώ ότι έχουμε ένα ραντεβού που ισχύει εδώ στο τηλεοπτικό πλατό την ερχόμενη Τρίτη. Οπότε θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε και πολύ αναλυτικά και εκείνα τα οποία αναμένεται να ακουστούν γύρω από τη διάλεξη, αλλά και τα σοβαρά ζητήματα τα οποία έχουν ενσκύψει γύρω από τη χώρα, με πρωταγωνίστρια πολλές φορές και την ίδια τη χώρα. Κύριε Λιγερέ, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Εγώ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια στους καλεσμένους.